την άμεση εκένωση 7 σπιτιών μέχρι να κοπάσουν οι σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο την περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, ζήτησαν τα μέλη του ενός από τα δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, που βρίσκονται από το πρωί στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια που έχουν υποστεί καταστροφές. Ελέγχθηκαν στο Αρκαλοχώρι 17 κτίρια. Από αυτά, 3 τα οποία δεν είναι κατοικήσιμα, είναι κατεδαφιστέα από την Επιτροπή. 7 είναι ok και 7 τα οποία είναι κατοικήσιμα, δηλαδή κατοικούν άνθρωποι μέσα, δεν πρέπει να μένει κανείς μέχρι να σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα. Έκλεισε στην περιφέρεια να αναπτυχθεί ένα σχεδιασμό φιλοξενία αυτών των ανθρώπων που θα χρειαστεί να φύγουν άμεσα από τα σπίτια του, έκανε ο Μανώλης Φραγκάκης, ο οποίος περιέγραψε ως ζωφερή την κατάσταση, με δεδομένο ότι τα κτίρια που πρέπει να ελεγχθούν υπολογίζεται ότι φτάνουν τα 100 και δεν αποκλείεται με την πρόοδο των ελέγχων να επιβληθεί η λήψη μέτρων και για άλλες οικογένειες που θα κριθεί επικίνδυνο να παραμείνουν στα σπίτια τους. Πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο του ανθρώπου να δούμε πού θα τους πάμε. Να τους φιλοξενήσουμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία και με το σχέδιο που έχουμε εμείς εδώ στο Δήμο μας, αντιμετώπιση έφεκτων αναγκών και τέτοια, υπάρχουν δύο κλειστά, γιατί πρέπει να είναι ένας κλειστός χώρος. Υπάρχει ένα κλειστό μπάσκετ και ένα κλειστό γυμναστήριο, τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε προς το παρόν. Με δεδομένη την εξέλιξη αυτή, κανείς δεν μπορεί να αφήσει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός πως οι οικογένειες αυτές από τα ξημερώματα του Σαββάτου και για 3-24 ώρα βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους με τις σεισμικές δονήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και οι ίδιοι να αγνοούν ότι απειλούνται άμεσα. Φοβάμαι, γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί, ας πούμε, μέσα της περιφέρειας μια προγραμματική σύμβαση να γίνει με κάποιο ξενοδοχείο ώστε να πάνε οι άνθρωποι αυτοί. Κάτι πρέπει να γίνει. Επιπλέον, σήμερα από το ένα κλιμάκιο ελέγχθησαν και 3 ναοί, με τους μηχανικούς της Γενικής Διεύθυνσης να καταλήγουν στο συμπέρασμα, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ότι 2 από αυτούς δεν μπορούν να είναι επισκέψιμοι. Το Αρκαλοχώρι και στο Αρχοντικό ελέγχθηκαν 3 ναοί. 2 στο Αρχοντικό και 1 στο Αρκαλοχώρι. Στο Αρκαλοχώρι δεν υπάρχει πρόβλημα στο ναό. Στο Αρχοντικό είναι μη κατοικήσιμες οι 2 εκκλησίες. Είναι ο Άγιος Ανδρέας και η Παναγία. Υπό το βάρος των εξελίξεων, το Σάββατο συνεδριάζει το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και μάλιστα με την παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιου Λέκα, ο οποίος θα φτάσει το πρωί του Σαββάτου στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος.